σας πω γιατί... Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Να σας πω γιατί φεύγω. Διότι πριν μπω μέσα, παιδιά, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Τελευταίο live του Big Brother. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Πρέπει να σας πω ότι έφαγα πάρα πολύ καπνό, διότι κάτι σαμποτάζ συνέβη έξω, κυρία Σπρούλια. Βάλατε πολύ καπνό και μέχρι να μπω μέσα δεν μπορούσα να μιλήσω. Αυτά είναι τα διάφορα tricks που κάνει η παραγωγή. Τι κάνετε, πώς είστε? Είναι το πρώτο τελευταίο live του Big Brother. Και ο Big Brother προτρέπει τους συγκατοίκους να αγνοήσουν τα προφανή. Εμείς όμως, κυρίες και κύριοι, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε καθόλου και σε καμία περίπτωση τα προφανή. Αυτά που συνέβησαν την εβδομάδα που κύλησε, νομίζω ότι δημιούργησαν αρκετές αντιπώσεις. Δηλαδή, μέσα στο σπίτι άστραψαν και βρόντισαν διάφοροι παίκτες. Κάποιος άναψε φωτιά. Μια φιλία δοκιμάστηκε. Ένας συγκάτοικος τιμωρήθηκε. Θέλω όμως να ρωτήσω το εξής και εσάς και εμένα βεβαίως. Τι από όλα αυτά έγινε συνειδητά και τι από όλα αυτά έγινε ασυνείδητα? Ποιος ακολουθεί μέσα στο σπίτι στρατηγική? Ποιος δεν ακολουθεί στρατηγική μέσα στο σπίτι? Αναπάντητα ερωτήματα, αλλά θεωρώ ότι θα έχουμε την ευκαιρία και τη δυνατότητα απόψε να τα αναλύσουμε και να λύσουμε όλες τις απορίες μας και να δώσουμε απαντήσεις σε όλα όσα περίεργα συμβαίνουν μέσα στο σπίτι.